Ακούσαμε βέβαια και τους φορείς προηγούμενα στην Επιτροπή, όχι όλους, γιατί είχε σήμερα πολύ φόρτο η Βουλή με διάφορα επιτροπές και την Ολομέλεια. Και αυτό είναι μια δυσκολία, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει να μπαίνουν όλα μαζί. Πρέπει να υπολογίζεται και τα κόμματα τα οποία έχουν περιορισμένη δυνατότητα. Τώρα, όσον αφορά τα άρθρα του νομοσχεδίου, γιατί είναι η κατάρθρωση συζήτηση. Για τα άρθρα από το 1 έως 4, που χαρακτηρίζουν και δίνουν και τον τίτλο του νομοσχεδίου, εξυγίανση των ναυπηγείων ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναρτησιακού χαρακτήρα. Έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας, γιατί όλες αυτές οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν τους σχεδιασμούς του επενδυτή και η γνώμη μας είναι ότι τσακίζουν τους εργαζόμενους, αφού δεν διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας τους, δεν διασφαλίζουν την καταβολή των οφειλών αρκετών χρόνων δουλειάς και ιδρώτα. Καμιά εμπιστοσύνη, λέμε εμείς, ότι δεν πρέπει να δείξουν οι εργαζόμενοι σε δίθεν δεσμεύσεις. Ο νόμος, αυτός που σήμερα συζητάμε, είναι αυτός που θα ισχύει εναντί άλλων και αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Προβάλλεται και προβλήθηκε εδώ και πριν στην συζήτηση με τους φορείς η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Το Σεπτέμβριο του 2021, που τότε λοιπόν, για τότε μιλάμε για τη συμφωνία αυτή, προχώρησε η συνέλευση προκειμένου να εγκριθεί η συμφωνία με τη νέα εργοδότερη εταιρεία. Εκεί εγκρίθηκε μοριακή πλειοψηφία η συμφωνία και όχι με το 99,7% όπως λέγεται. Και πρόβλεπε αυτή η συμφωνία ότι θα κουρευτούν τα δεδουλευμένα. Δηλαδή το 30% της εταιρείας που δίνει κάθε μήνα στο μισθό που οφείλονται προς τους εργαζόμενους. Κάτι το οποίο υπάρχει τελικά και στο νομοσχέδιο. Η εργοδοσία, όπως και σήμερα ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της Όνεξ, λέει ότι το 99,7% των εργαζομένων συμφωνεί με τους σχεδιασμούς αυτής και με το σχέδιο το οποίο έχει συμφωνηθεί με την κυβέρνηση. Αυτό που υπέγραψαν τότε οι εργαζόμενοι, το είπα και χθες, είναι η αποδοχή για τα χρήματα που τους οφείλονται και όχι για το κούρεμα αυτών και για τους άλλους όρους της συμφωνίας. Είπαμε και χθες, και για να γίνει κατανοητό, αυτό που εδώ σήμερα τίθεται και στο σχέδιο νόμου είναι το κούρεμα ενός χρόνου σε δουλευμένο εργαζομένο. Αυτό προχωρά σήμερα και κάτι τέτοιο δεν συμφώνησαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αυτά επιβεβαιώνουν και για το λόγο που η συμφωνία αυτή εξυγίανσης, είπαμε και χθες, έρχεται με τη μορφή νομοσχεδίου και όχι με τη διαδικασία του δικαστηρίου. Προβλέπονται τερατώδεις εξαιρέσεις. Και ακόμα και από αυτή την εργατική νομοθεσία που έχει ανατραπεί άρδιν τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά τόσο στην περίπτωση των ναυπηγείων Ελευσίνας, στον ναυπηγείο Σκαραμαγκά, στη Λάρκο, το εργατικό δίκαιο που έχει διαμορφωθεί μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο που έχει γίνει εδώ από την κυβέρνηση, είναι απαιτήσεις των επενδυτών. Έχει αλλάξει ρίζικα αυτά που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λέμε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι απαράδεκτο, λειτουργεί σαν πιλότος, σαν οδηγός για επέκταξη και γενίκευση τέτοιων μοντέλων, τα οποία θα ακολουθούν και σε άλλες περιπτώσεις. Το νομοσχέδιο λοιπόν, πέρα από το κούρεμα των δουλευμένων, δεν διασφαλίζει θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την επαναπρόληψη όρων των εργαζομένων. Είπε σήμερα ο κύριος Ξενοκώστας εδώ από την Όνεξ ότι έχει κάνει διμερή συμφωνία με τους εργαζόμενους, την έχει καταθέσει το Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο στην Ολομέλεια κατατέθηκε μια υπουργική τροπολογία με αριθμό 1403 και ειδικό 117, που το άρθρο 4 καταργεί την αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού στις διαδικασίες πρόληψης προσωπικού στις ανώνυμες εταιρείες
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μητρό φορέων της γενικής κυβέρνησης, που η διοίκησή τους δεν ορίζεται από το ελληνικό δημόσιο και το ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου είναι μικρότερο του 50%. Έτσι λοιπόν, ενώ από τη μία λένε ότι καταθέσανε στο Υπουργείο Εργασίας τη διμερή συμφωνία, από την άλλη έρχεται το Υπουργείο και λέει, δίνει απάντηση δηλαδή, ότι δεν είναι δική μου δουλειά η διασφάλιση των θέσεων εργασίας ή η δημιουργία 1.400, όπως λέει, θέσεων εργασίας που προβλήθηκε σήμερα εδώ προηγούμενα στην Επιτροπή με τους φορείς. Βέβαια αυτό θωρακίζει τους επενδυτές, όχι μόνο στην Ελευσίνα, στους Καραμαγκά, στον Λάρκο, στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΔΙΑΘ, σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν γίνει μέσα από τις αλλαγές που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Υπάρχουν λοιπόν δουλευμένα που κουρεύονται. Δεν υπάρχει δέσμευση επίσης για τον τρόπο του χρόνου καταβολής των δουλευμένων των εργαζομένων. Καμία δέσμευση δεν υπάρχει. Οι απαιτήσεις των εργαζομένων αποχαρακτηρίζονται. Δεν θεωρούνται εργατικές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει πολλά. Εξομοιώνονται δηλαδή τα δεδουλευμένα, ο κόπος, ο υδρότας των εργαζομένων με οποιοδήποτε πιστωτή. Το είπε σήμερα, το ανέφερε σήμερα εδώ και ο εκπρόσωπος της ΩΝΕΞ που λέει, εμείς λέει με τον πιστωτή εργαζόμενος τα συμφωνήσαμε. Τι σημαίνει λοιπόν ο αποχαρακτηρισμός των δουλευμένων σαν εργατικές απαιτήσεις? Σήμερα θα μπει στη διαδικασία των πιστωτών και θα είναι σε μια κατάταξη και ό,τι πάρουν, αν πάρουν. Και οι συμφωνίες αυτές βέβαια, οι διμερείς, είναι επτερόεντα. Αν κάποιος εργαζόμενος θελήσει, όπως έχει κάθε δικαίωμα, να διεκδικήσει το σύνολο όσων οφείλονται, αυτό πώς θα το κάνει, από πού θα το διεκδικήσει? Από το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό της παλιάς εταιρείας, που δεν φτάνει βέβαια σε καμιά περίπτωση, με αποτέλεσμα, όπως λέει ο νόμος, αυτές οι απαιτήσεις να διαγράφονται όλος καιρός. Άρα λοιπόν δεν έχουν να διεκδικήσουν τίποτε. Επίσης υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις προς τον επενδυτή για την καταβολή των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, το δημόσιο κτλ. Τι σημαίνει ότι κόβω από τα ασφαλιστικά ταμεία και δίνω μόνο 5 εκατομμύρια? Τι σημαίνει αυτό για τις συντάξεις, για τις ροές του συστήματος? Είναι υπεξαίρεση ουσιαστικά του μισθού των εργαζομένων τόσο χρόνων. Οι εισφορές είναι μισθός των εργαζομένων, οι εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μισθός τους. Και τώρα λοιπόν τον κουρεύεται αυτές τις εισφορές των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, που μπορεί όντως εδώ η ΩΝΕΞ ενώνει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όπως φαίνεται, γιατί είναι στην ίδια γραμμή, στην ίδια στρατηγική, και εμείς θέλουμε να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, όχι όμως σε βάρος των εργαζομένων και του λαού, όχι να πληρώνει ο λαός μας για τα κέρδη της οποιασδήποτε επιχείρησης, είτε λέγεται ΩΝΕΞ, είτε λέγεται Ταβουλάρης, είτε οπωσδήποτε και αν λέγεται. Έχουμε καταθέσει στους εργαζόμενους την πρότασή μας, η οποία λύνει οριστικά αυτό το ζήτημα. Η κατάσταση σαν αφηγεία για μας, και το λέμε να μας ακούσουν και οι εργαζόμενοι, θα χειροτερεύει όσο ο κλάδος της ναυπηγικής βιομηχανίας θα συνεχίσει να υπηρετεί τα συμφέροντα των κάθε φορά επενδυτών. Και για να προχωρήσω και στα υπόλοιπα, υπάρχει το άρθρο 5. Εμείς σε αυτό θα τοποθετηθούμε με το παρόν. Προβλέπει την κατάργηση των δύο περιόδων ενδιάμεσων εκπτώσεων. Αυτό δεν γίνεται προφανώς γιατί θέλει η κυβέρνηση να διασφαλίσει ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση στους αυταπασχολούμενους, αλλά γιατί δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό όφελος από τις ενδιάμεσες εκπτώσεις. Και απ' την άλλη, γιατί έχει διαμορφώσει το πλαίσιο ώστε οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες να έχουν το ωράριο που τους εξυπηρετεί.
αν πράγματι εδώ χρειάζεται να ανακουφιστούν οι αυταπασχολούμενοι στο εμπόριο, χρειάζεται η κυβέρνηση να σκεφτεί να υλοποιήσει αιτήματα των αυταπασχολουμένων όπως έχουν εκφραστεί και όπως τα έχουμε εμείς υποβάλει εδώ μέσα από προτάσεις νόμου, μέσα από τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Για το άρθρο 9 έχουμε, τοποθετήκαμε και χθες. Θεωρούμε λοιπόν αυτή την ρύθμιση σκάνδαλο, θεωρούμε ένα δώρο της κυβέρνησης προς το καζίνο της Πάρνηθας, που είπαμε και χθες, κύριε Υπουργέ, 11 χρόνια εκπεριτροπής εργασία, 30% μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, 11 χρόνια μονομερή εδώ επιβολή της εκπεριτροπής εργασίας. Πήραν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, όλα αυτά που προβλέπονταν για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους μειώθηκε ή τέλος πάντων αναστάλθηκε λόγω του COVID. Και αναστολή εργασίας και συνεργασία και όλα αυτά τα προγράμματα δεν άφησαν τίποτα. Και τώρα έρχεστε και δίνετε εδώ, τους απαλλάσσετε από την καταβολή στην περιφέρεια Αττικής, αλλά και στον φορέα διαχείριση του Εθνικού Δημού της Πάρνηθας. Που έτσι και αλλιώς η κυβέρνηση δίνει το 0,04% για τα δάση, για να μπορέσει να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες και να διασφαλίσουν τα δάση να μην καίγονται. Σήμερα λοιπόν εσείς εδώ έναν άλλον πόρο ακόμη τον αφαιρείτε από τον Εθνικό Δήμο της Πάρνηθας και όχι μόνο τώρα, αλλά και το 20, 21, 22 και δεν ξέρω βέβαια τι παρατάσεις θα δοθούν αργότερα. Υπάρχει το τρίτο κεφάλαιο που είναι για το νομοσχέδιο για τον εσωτερικό ελεγκτή, για το κεφάλαιο αυτό. Με τις ρυθμίσεις για τον εσωτερικό ελεγκτή, η κυβέρνηση θέτει τις προϋποθέσεις, μάλλον είναι συνέχεια του προηγούμενου νόμου που είχε ψηφιστεί, που εμείς είχαμε καταψηφίσει τότε βέβαια, γιατί βέβαια δεν θέλουμε τον εσωτερικό έλεγχο να πούμε ότι εμείς δεν είναι αναγκαίος. Είναι αναγκαίος. Συμφωνούμε με αυτόν. Αλλά ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα εργαλείο που άλλα πράγματα εξυπηρετεί. Στα πλαίσια εδώ του συστήματος εξυπηρετεί την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Όμως ενδεικτικά, οι ρυθμίσεις αυτές για τον εσωτερικό ελεγκτή, το νομοσχέδιο θέτει προϋποθέσεις για την ένταξη στο Μητρό, απαξιώνοντας προκλητικά τα πτυχία των οικονομολόγων, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά, ειδικά αυτά που είναι στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου. Τους υποχρεώνει όλους να έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία 3, 2, 1 έτη αντίστοιχα, ακόμα και για κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεκτική, απαιτείται βεβαίως τεκμεριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμεριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας ενός έτους. Επομένως, τα πτυχία και οι πανεπιστημιακοί κύκλοι σπουδών αποσυνδέονται πλήρως από το επάγγελμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους να πιστοποιούνται. Ακόμα χειρότερα, εξομοιώνει και τους πτυχιούχους κολεγίων, καθώς και τους υποδιέστερους τίτλους που θα δίνονται πλέον στα ΑΗ. Εμείς λοιπόν διαφωνούμε με αυτά, δεν ψηφίζουμε αυτό το κεφάλαιο και βέβαια στα υπόλοιπα θα τοποθετούμε με το παρόν σε κάποια άλλα άρθρα που θα τοποθετούμε στην Ολομέλεια τον τέλος Αυγούστου που θα έρθει το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.